Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι για αυτό που καταφέραμε. Θεωρείται ίσως εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου. Αυτή η ομάδα από τον Δεκέμβριο έμεινε με 14 άτομα. Ακολούθησε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Ήρθε ο κύριος Δίκας από Κομωτινή, το οποίο το αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια, όπως και ο κύριος Νικήτας, ο γυμναστής, που κατάφεραν 14 άτομα το Δεκέμβριο να τους κρατήσουν σε εγρήγορση, να βγάλουν το μέτωπο τους που κρύβαμε μέσα μας, την χαμένη μας αυτοπεποίθηση. Βρήκαμε μια ομάδα χωρίς υπερβολή διαλυμένη. Και κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει το πρόσωπό μας και στο πρωτάθλημα, αλλά και με την επίδειξη αυτού του στόχου που το είχαμε βάλει το καλοκαίρι, την κατάκτηση του κυπέλου. Η διοίκηση, μπορώ να πω, στην πλειοψηφία της είναι απούσα. Λίγοι άνθρωποι έχουν μείνει για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Κάναν πολλές προσπάθειες κάποιοι ώστε να διαλύσουν αυτή την ομάδα. Εγώ δεν θα πω τόσο για την ομάδα όσο για την παρέα. Πριν 1,5 χρόνο, 15 καινούργια άτομα ήρθαν σε αυτή την ομάδα. Σεβαστήκαν τον εθνικό και το έμβλημά του και την ιστορία του πολύ περισσότερο από κάποιους που διοικούν τις τύχες αυτής της ομάδας. Είτε προπονητές είτε διοικητικά στελέχη. Αυτά τα παιδιά μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραν και πήρανε πρωτάθλημα, Super Cup, ανεβήκαν στη γάμα εθνική και κατάφεραν και πήραν το κύπελο. Αν βρείτε εσείς ομάδα με 14 άτομα να έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, ελάτε να μου το πείτε. Τα παιδιά αυτά αξίζουν συγχαρητήρια. Πραγματικά. Όντως ήταν μια άτυχη στιγμή. Αναπήδηση μπάλα, πήγα να βάλω το πόδι μου. Θεωρώ ότι δεν ήταν παρατεταμένο. Ναι, δεν ήθελα να χτυπήσω τον αντίπολο. Το ξέρετε και εσείς, δεν έχω κάνει ανάλογα τέτοια μαρκαρίσματα. Όχι, εντάξει, έσκυψε ο αντίπολο, την κέρδισε και έξυπνα. Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί άφησε την ομάδα με 10 παίκτες. Αλλά δόξα τω Θεώ, τα παιδιά παίξαν και για μένα. Σε ευχαριστώ και ήμουν μέσα στο άγχος. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Και είμαστε όλοι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε. Την αντίπολη ομάδα, τον Εύρο Σουφλίου, πώς τον είδες? Ο Εύρο Σουφλίου είναι μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα ιστορική. Δεν το συζητάμε αυτό. Πολύ καλούς παίχτες που αγωνίστηκαν και σε ανώτερη κατηγορία. Θεώρησε σήμερα ότι ήταν καλύτερη. Αν εξαιρέσω μια φάση την οποία την είδα από μακριά που είχαν μια ευκαιρία να μεσοφαρίσουν, δεν έκανα κάποια άλλη φάση. Ίσως δεν ξέρω. Κατάφεραν και τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να πάρουμε σχετικά εύκολα, όσο φαίνεται, και το σκόρ του 3-0. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα πολύ καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.